Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ισαγγελέα Ρεθύμνου βρέθηκαν το πρωί οι τέσσερι συλληφθέντε τη χθεσινή επιχείρηση στο Μηλοπόταμο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 47 κιλά χασή, που θεωρείται μια από τι μεγαλύτερε ποσότητε που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Ο 51χρονο πατέρα, οι δύο γη του ηλικία 25 και 26 ετών αντίστοιχα, καθώ και ένα 49χρονο άνδρα που φέρεται να είναι συνεργό του, αντιμετωπίζουν την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία τη κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ενώ σε κάποιου από αυτού ασκήθηκε ποινική δίωξη πλήμα χαρακτήρα για παράβαση του νόμου περί όπλων. Το πρωί, κατά τη διάρκεια τη προανακριτική διαδικασία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ρεθύμνου και οι τέσσερι φέρεται να δήλωσαν ξεκάθαρα στου αστυνομικού πω δεν προτίθενται να πούν το παραμικρό στην αστυνομία παρά μόνο στη δικαιοσύνη. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και ενώπιον του εισαγγελέα, τον οποίο φέρεται να αρνήθηκαν τι κατηγορίε που του αποδίδει, ενώ φέρεται επίση να ισχυρίστηκαν πω όλα όσα έχουν να πούν θα τα καταθέσουν. Στην ανακρίτρια Ρεθύμνου το πρωί τη ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Η σύλληψη των τεσσάρων που έγινε χθε το πρωί στα σπίτια του προήλθε έπειτα από την διακριτική παρακολούθηση που του είχαν θέσει τους τελευταίους μήνες, οι του τελευταίου μήνε οι άνδρε του Τμήματο Δίωξη Ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία το βράδυ τη Τρίτη, και ενώ οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τι κινήσει τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους τέσσερις, μετέβησαν με τρία διαφορετικά οχήματα στην καβάτζα που χρησιμοποιούσαν σε ερημικό σημείο στην ευρύτερη περιοχή του περάματο και μετέφεραν ποσότητα ναρκωτικών που ήταν έτοιμη να διοχετευτεί στην τοπική αγορά. Αφού οι τέσσερις απομακρύνθηκαν, οι αστυνομικοί μπήκαν στην καβάτσα και βρήκαν κρυμμένες μέσα σε πυκνή βλάστηση δέκα σακούλες που περιείχαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικούς βάρους 47 κιλών και 178 γραμμαρίων, τις οποίες και κατέσχεσαν. Το πρωί τη επόμενη ημέρα, σε κατοίκον εφόδου συνέλαβαν και του τέσσερι, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με το γεμιστήρα του, 33 φυσίγγια, 36,9 γραμμάρια κάναβη, 1.280 ευρώ προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία οχήματα ω μέσα μεταφορά ναρκωτικών ουσιών και διευκόλυνση τέλεση εγκλήματο.